Και καλός, πολύ καλός συνάδελφος ο Πέτρος Μελαΐσης, βρήκε την πρώτη κυρία, την πρώτη Κύπρια εχμάλωτη του πολέμου. Είναι η Λίδα η Χαραλάμπους, είναι στην Πάφο, ήταν η πρώτη γυναίκα που συνελήφθη από τους Τούρκους. Τα ανακάλυψε ο Πέτρος Μελαΐσης και έχουμε μια πολύ σημαντική συνέντευξη που πήρε ο Πέτρος. Να πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που δούλεψαν για τη συνέντευξη αυτή, στο Θωμά το Φωτίου, το Σάββατο Χαψή, αλλά και το φίλο μου τον Τάσο του Δημητριάδη για την παραχώρηση του οπτικού υλικού. Και βέβαια τον Πέτρο το Μελαΐση που τον ευχαριστεί το πρώτο σέλιδο ιδιαίτερα. Πάμε να παρακολουθήσουμε αυτή τη συνέντευξη ντοκουμέντο. Τα τουρκικά πολεμικά πλοία άρχισαν να αποβιβάζουν δυνάμεις ανενόχλητα στην περιοχή Πεντεμίλη, 8 χιλιόμετρα δυτικά της Κερίνιας, λίγο μετά τις 5 το πρωί της 20ης Ιουλίου. Σχεδόν ταυτόχρονα, σμήνοι τουρκικών αεροπλάνων άρχισαν τις επιθέσεις κατά της ευρύτερης περιοχής, ενώ άλλα αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχειρούσαν ρήψεις αλεξιπτοριστών σε επίκαιρα σημεία. Οι κάτοικοι βρέθηκαν στο έλεος των εισβολέων. Άοπλοι πολίτες δολοφονήθηκαν και εχμάλωτοι στρατιώτες εκτελέστηκαν. Τρία χρόνια κρατούσε το στόμα της ερμητικά κλειστό. Μπροστά της ξεπροβάλλει ο εφιάλτης με το άγριο σκηνικό από την τουρκική βαρβαρότητα. Η 16χρονη τότε Λίδα Χαραλάμπους μιλάει για πρώτη φορά από το 1974. Ήταν η πρώτη εχμάλωτη μαζί με την οικογένειά της στις αχτές της Κερίνιας. Όλα αυτά τρέχουν σαν κινηματογραφική ταινία. Οι σκηνές ζωντανεύουν και η μνήμη παρά τα 43 χρόνια δεν έχει ξεθοριάσει. Στις 12 του Ιούλη, πριν από το πραξικόπημα. Ακούγοντας το πραξικόπημα το πρωί, σοκαριστήκαμε, μείναμε μέσα στο σπίτι, δεν πήγαιναμε στην παραλία μας. Αλλά από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή είμαστε στην παραλία του Πέντεμιλη, η οποία ήταν άδεια από κόσμο, ενώ την περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν κατάμεστη. Λοιπόν, και φύγαμε την Παρασκευή 19 του Ιούλη, τελευταίοι από την παραλία. Είμαστε 10 άτομα, που τελευταία που φύγαμε. Και το Σάββατο το πρωί, ξυπνήσαμε με το αεροπλάνο που πέρασε από πάνω μας και έριχνε ό,τι και να έριχνε στον κόσμο. Λοιπόν, κατεβήκαμε όλοι μέσα στο διάδρομο. Και εκεί άρχισαν να πυροβολούν το σπίτι απ' έξω, γιατί είχαμε απ' έξω 5 αυτοκίνητα. Τα δικά μας, του σπιτονικού κύριου από πάνω, του κύριου Πελίδη και του κύριου Γιάννη που είχε το κέντρο κάτω στην παραλία. Πυροβολούσαν συνέχεια το σπίτι, περνούσαν από δίπλα μας οι σφαίρες και ξαφνικά λέμε «Δι γίνεται, θα μας σκοτώσουν» χωρίς να ξέρουν ότι έχουν μέσα άμαχους. Οπότε ο κύριος Πελίδης σε φώναξε δυνατά, σταματήστε, δεν τον άκουσα και βγήκε στην είσοδο, άνοιξε ελάχιστον την πόρτα και τους είπε στα αγγλικά «Σταματήστε, είμαστε Εγγλέζοι τουρίστες». Και σταματήσαμε να πυροβολούν. Τι εσύ αντιθέτει, ή μόλις ανοίξε το σπίτι, βρεθήκατε αντιμέτωποι μπροστά με τον Αττήλα? Είμαστε μέσα στο διάδρομο, επήγαινε ο κύριος Πολίτης μπροστά και φώναξε, μακάρι έναν καλό άνθρωπο, και λέει «Είμαστε Εγγλέζοι τουρίστες». Και σταματήσαν να πυροβολούν, ενώ οι σφαίρες επερνούσαν από δίπλα μας. Εκινδυνεύσαμε σίγουρα να φάμε ένα δέσποτ. Οπότε κάτι συνομιλήσαν ο Πελίδης με τον Τούρκο και μπαίνει μέσα ο Πελίδης και λέει «Βγείτε όλοι έξω με τα χέρια ψηλά». Και βγήκαμε έξω και από την είσοδο μέχρι το κάγκελο ήταν δεξιά και αριστερά μας οι Τούρκοι με τα όπλα κατά πάνω μας. Ήταν ένα σοκ, δηλαδή περίμενες, ούτε καν προλάβαμε να φοβηθούμε ότι ήταν ένας πόλεμος, ήταν μια εισβολή. Ουσιαστικά ήσασταν οι πρώτοι που αντιμετώπισε... Η ώρα 5.30 το πρωί. 5.30 με 6, κάπου εκεί βγήκαμε από το σπίτι. Οπότε, να βλέπεις τους Τούρκους δεξιά και αριστερά σου με τα όπλα πάνω σου και να μας βάλουν απέναντι, στο απέναντι σπίτι, στην περίφραξη, με τα χέρια ψηλά.
Και είπαμε, τελειώσαμε. Όπως είμαστε στο απέναντι σπίτι με τα χέρια ψηλά, και είπα, γύρισα να δω τους γονείς μου, τα αδέρφια μου τέλος πάντων, λέω, όσο εδώ ήταν, τελειώσαμε, δεν υπάρχει. Και οι στρατιώτες πίσω στο δρόμο ήταν έτοιμοι, μπρούμητα, με τα όπλα, έτοιμοι να μας καθαρίσουν, και τους 11 άτομα είμαστε. Λοιπόν, ξαφνικά ακούσαμε τον Τούρκο να φωνάζει κάτι, έλεγε, και λέει, come with me. Και γυρίσαμε. Οπότε, ο Τούρκος λέει, οι άντρες απ' εδώ και οι γυναίκες με τα παιδιά απ' εδώ. Και να του λέει ο παπάς μου, no, λέει του, all together, θα πάμε όλοι μαζί. Και άκουσε ο Τούρκος, υπάκουσε πραγματικά. Οπότε, μας εκατέβασε την κατηφόρα κάτω και πήγαμε στο κέντρο των παραλιακών, που ήταν το κέντρο της παγώνας που είμαστε κάθε μέρα, τους οποίους αυτούς νομίζω τους είχαν καθαρίσει με το αεροπλάνο στον κύριο δρόμο. Είδατε νεκρούς εσείς εκεί? Όχι, εμείς είδαμε πληγωμένους μετά, επομένως. Αλλά και όλα αυτά μας περιγράψατε, μιλούμε για τις 20 του Ιούλη. 20 το πρωί, ναι. Από τις 7 η ώρα που είμαστε στην παραλία κάτω, μέχρι το απόγευμα. Είδατε τα αποβατικά εσείς που έρχονταν? Ναι. Κατεβαίνοντας κάτω στην παραλία που μας επήρεν όλους, καθίσαμε εκεί στο παραλιακό κέντρο και ο κόλπος του 5 μίλι ήταν γεμάτος πλοία. 5-6 στη σειρά μπροστά, άλλα 5 πιο πίσω, άλλα πιο μέσα, και άνοιγαν δρόμο με τους εξκαφείς και έβγαιναν τα τάγκς και στρατιώτες. Λες και βλέπαμε μια πολεμική ταινία. Ξέρετε μείνει από εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές? Τα πάντα, δεν ξεχάσαμε ούτε λεπτό, τα πάντα. Προς στιγμής ο φόβος, μετά ήταν ένα σοκ το οποίο λέει αποκλείεται, δεν συμβαίνει τούτο το πράγμα στο 5 μιλί, το οποίο πριν 3 μέρες ήταν γεμάτο κόσμο. Και βλέπω ταινία, πολεμική, ήταν απίστευτο. Πόσο χρόνο ήταν τότε? 16. Γι' αυτό θυμούμε τα πάντα, και για τα αδέρφια μου θυμούνται και οι υπόλοιποι θυμούνται τα πάντα. Εμείς είμαστε οι πρώτοι, είπαμε, οι πρώτα 11 άτομα, αλλά μετά άρχισαν να φέρνουν συνέχεια κόσμο που έβρισκα δεξιά-αριστερά και κάποιους πληγωμένους που έφαγαν αδέσποτοι. Λοιπόν, κάποιος κύριος από εκεί πέθανε την επόμενη μέρα από αιμορραγία, διότι δεν είχαν καν ούτε φάρμακα μαζί τους, ούτε επιδέσμους, ούτε τίποτε. Ήρθαν ανοργάνωτοι, ήρθαν ανενόχλητοι. Δεν ήβρα μία αντίσταση από τους δικούς μας, γιατί δεν είχε στρατό, και έβγαιναν ανενόχλητοι στην απερίχωρα της Κερίνης. Έκαναν δηλαδή έναν περίπατο πρωινό. Περίπατο. Πραγματικά. Την Κυριακή το απόγευμα, όπως μαζευτήκαμε πάρα πολύ, ήρθε πολλοί κόσμος που μαζεύα δεξιά. Ήρθε κάποιος αξιωματικός του στρατού με σπασμένα ελληνικά, με μία λίστα με ονόματα, και να μας ρωτάει εμάς έναν έναν τα ονόματα μας, ειδικά τους άντρες, και να ελέγξει φαίνεται τα ονόματα αν συνταυτίζονται με τα δικά μας, και μας λέει κάποια στιγμή, τώρα εγώ εσάς τι να σας κάνω, να σας σκοτώσω όπως σκότωσαν οι δικοί σας τους δικούς μου? Στο κάθε χωριό, δεν θυμάμαι ποιον ήταν. Οπότε ανεπαγώσαμε, λέμε, εκλειτώσαμε. Ήταν Τουρκοκύπριος ή Τούρκος? Ναι, πρέπει να ήταν Τουρκοκύπριος. Ενώ ο αξιωματικός ο Τούρκος μας επρόσεχε αυτές τις 4 μέρες που ήμασταν εκεί και δεν μας άγγιξε κανένας. Ήμασταν τυχεροί, ήταν του Θεού, δεν ξέρω.